Λεμεσού και σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό επιβαίνει και ύποπτο κρούσμα κορονοϊού. Έχουν τεθεί σε συναγερμό οι αρχές. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα μας πει ο Κωνσταντίνος Αθανασίου. Κωνσταντίνε. Μιχάλη, οι αρχές και οι υπηρεσίες του κράτους έχουν τεθεί σε συναγερμό για την άφιξη ενός κουραζιόπλου με 800 επιβάτες, το οποίο δεν δέχθηκε το Ισραήλ. Και κατευθύνεται τώρα προς το λιμάνι Λεμεσού. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και Ιταλοί, ενώ υπάρχουν και κρούσματα, δηλαδή που παρουσιάζουν συμπτωματολογία όπως του κορονοϊού. Τώρα, σύμφωνα με την κύρη πηγή από το Υπουργείο Μεταφορών, εξετάζονται κάποια ενδεχόμενα και αναμένεται τις επόμενες ώρες να πάρθει τελική απόφαση. Δηλαδή, τα ενδεχόμενα είναι να δεχτούμε το πλοίο, να γίνει εξέταση πριν αποβιβαστούν οι επιβάτες, εάν υπάρχουν κρούσματα, να τεθεί το κουραζιερόπλοιο σε καραντίνα. Ακόμη υπάρχει το ενδεχόμενο οι υπηρεσίες του κράτους να δώσουν τις εντολές να μην δεχθούμε καθόλου την άφιξη του κουραζιερόπλοιου στο λιμάνι Λεμεσού. Αυτό όμως θα ξεκαθαρίσει σε πολύ λίγη ώρα, καθώς οι υπηρεσίες του κράτους, το Υπουργείο Μεταφορών, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για να πάρθει η τελική απόφαση. Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε το θέμα, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε σε ακόμα ένα θέμα για τον κορονοϊό.